Οριστικό τέλος φαίνεται να μπαίνει σύμφωνα με δημοσιεύματα στα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα για τους συνταξιούχους, αφού οι αναλογιστικές μελέτες τριών μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν μερικές ημέρες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να δίνονται κάθε χρόνο 12 συντάξεις. Συνεπώς, αποκλείεται στο μέλλον να επανέλθουν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για τους συνταξιούχους, ενώ σύντομα αναμένεται να καταργηθούν και τα επιδόματα που πήραν πέρυσι τη θέση των δώρων λόγω της οικονομικής κρίσης. Κάτι το οποίο, όπως αναφέρουν οι ίδιοι συνταξιούχοι, θα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονομική κατάστασή τους. Πρόβλημα. Και τι θα κάνουμε με τα εγγονάκια? Μέγα πρόβλημα. Είναι δύσκολες πραγματικά οι στιγμές που περνούν αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι. Βεβαίως. Δύσκολες είναι. Πάρα πολύ δύσκολες, αλλά περάσαμε και χειρότερα και έχει οδεύες. Και ειδικότερα μαστίζονται περισσότερο και δυσκολεύονται αυτοί που έχουν χαμηλές συντάξεις. Οπωσδήποτε. Αυτοί και αυτοί που δεν έχουν και καθόλου. Είναι και άλλοι που δεν έχουν καθόλου και είναι άνεργοι. Αυτοί είναι προβληματικοί. Οι άλλοι θα τα παλέψουμε. Σκοτωμένοι είμαστε. Ποιος φταίει? Και έρχονται και άλλα. Ορίστε, τι. Και έρχονται και ακόμα δυσκολότερες μέρες. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τι να σας πω. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Τόσα χρόνια έπαιρναμε δώρο και τώρα φέτος μας το έκοψαν. Και έδωσαν κάτι σαν ευρώ. Με έκοψαν 650 ευρώ. Τι κατάσταση είναι αυτή? Επιτρέπετε? Πήρατε δηλαδή κάτι σαν επίδομα. Ακόμα και αυτά τα επιδόματα λένε ότι θα τα κόψουν. Αυτό είναι. Θα τα κόψουν κιόλας. Αυτό σημαίνει θάνατος για τον Έλληνα. Τίποτε άλλο δεν απαντώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είναι δύσκολη η ζωή των συνταξιούχων. Πολύ δύσκολη. Για χαρά. Πάρα πολύ δύσκολη και ακόμη θα δυσκολεύσει. Και πού θα πάει, άγνωστο, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχουν όμως και συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν πολύ χαμηλές συντάξεις και εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να ζήσουν. Για εκείνους τι θα γίνει? Σας είπα, θάνατος. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριές κουβέντες. Είναι κρίμα στον ελληνικό λαό. Δύσκολο είναι. Mm-hmm. Πολύ. Τα χρήματα φτάνουν? Τίποτα. 350 ευρώ παίρνουν. Συνταξιούχος το ΟΓΑ. Άμα κοπούν και τα δώρα? Τι θα κάνουμε? Άμα κοπούν, κόπηκαν. Θα πεθάνουμε. Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ήδη το πρόβλημα με τα αποθεματικά των ταμείων έχει κάνει την εμφάνισή του στα επικουρικά ταμεία, με πρώτο το μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων, το οποίο ήδη είναι μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ και φέτος δεν χορήγησε το δώρο σε 220.000 συνταξιούχους του δημοσίου.